Μηχανισμό επιτάχυσης των κατεδαφίσεων δημιουργεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος με στόχο οι κατεδαφίσεις να γίνονται σε χρόνο εξπρέση αφαίρετα κτίσματα, περιφράξεις και άλλες εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περιοχές σε γυαλού και παραλίας, σε εθνικούς δρυμούς και δασικές εκτάσεις. Οι νέες εξελίξεις είναι ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, με πράξεις νομοθετικού χαρακτήρα, με μία οικία, θα μπορεί να επεμβαίνει άμεσα σε ευρύτερες περιοχές όπου έχουν καταπατηθεί αλλά έχουν πληγεί από έκτακτα φυσικά φαινόμενα, όπως είναι πρόσφατα αυτά που συνέβησαν στο Μάτι και στη Ραφίνα, έτσι ώστε να μπορεί αποκεντρωμένη διοίκηση με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών να μπαίνει άμεσα και να εκτελεί αυτές τις καταδαφίσεις. Και η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο, αποστέλλοντας όπως ζητήθηκε τον επίμαχο κατάλογο στον οποίο φιγουράρουν τα 275 πρωτόκολλα κατεδάφισης, τα οποία εκκρεμούν εδώ και χρόνια. 275 περίπου αυθαίρετα σε γυαλό, παραλία, δάση και δασικές εκτάσεις. Με προτεραιότητα? Κατά κύριο λόγο είναι σε γυαλό και παραλία. Στο βόρειο δικό άξονα, όπου είναι πολύ μεγάλη η αξία της γης, εκεί είναι οι κυριότερες καταπατήσεις, όπου υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες, κατοικίες, χώροι εστίασης ή απλά έχει διακοπή πρόσβαση προς τη θάλασσα. Πλέον οι κατεδαφίσεις θα γίνονται με συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και όχι μέσω εργολαβιών, ενώ παράλληλα δεν θα υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις στα διοικητικά δικαστήρια. Καταρχήν, αυτές οι κατεδαφίσεις μπορούν με τις προσφυγές να έπαιρναν ένα διάστημα χρόνων ουσιαστικά. Να αναφέρω ότι οι τελευταίες κατεδαφίσεις στα Χανιά που έγιναν το φθινόπωρο του 2017 ήταν οριστικά πρωτόκολλα κατεδάφισης του 2009. Θα υπάρξει μία άρση χρόνου, χρονοκαθυστέρησης σε σχέση με τα πρωτόκολλα αυτά και τις προσφυγές, ότι θα γίνονται πιο γρήγορα, ότι ένας πολίτης δεν θα μπορεί να προσφεύγει εσαΐ με κάθε διοικητική πράξη για αυτά τα πρωτόκολλα, έτσι ώστε να γίνονται πολύ πιο γρήγορα. Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, η Μαρία Κοζηράκη εξέφρασε την πεποίθησή της ότι ανοίγει πλέον ο δρόμος και την έγκριση των αναγκαίων κονδυλίων τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, καθώς όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που κατατέθηκαν πριν αρκετούς μήνες από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις Αττικής, Κρήτης και Αιγαίου. Τα αιτήματα χρηματοδότησης υποβλήθηκαν το Δεκέμβρη του 2017 από εμάς και εν συνεχεία από την Αττική και την αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου προς το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και στη συνέχεια διαβιβάστηκαν από κοινού με ένα έγγραφο στο Πράσινο Ταμείο. Οπότε εγώ θεωρώ ότι αυτά τα αιτήματα πλέον θα καλυφθούν από κοινού και για τις τρεις αποκεντρωμένες, όχι μόνο για την Αττική. Είναι περίπου 500.000 ευρώ, έτσι ώστε να βάλουμε μπροστά τη λίστα των αυθαιρέτων και καταπατήσεων στον Αιγιαλό και στην παραλία. Σύμφωνα με τη Μαρία Κοζηράκη, προτεραιότητα στις κατεδαφίσεις θα δοθεί στον ομό Λασιθίου, σε Άγιο Νικόλαο, Ελούντα και όχι μόνο.